Λοιπόν, πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο, καθηγητή, τον Δημήτρη τον Κερίδη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, εκτός από προβληματισμός, υπάρχει και κάποιο άλλο συνέστημα μετά τη χθεσινή φιέστα που είχε τη σφραγίδα του Ταγί Περντογκάν? Κοιτάξτε, θυμός, θλίψη, εντάξει, είχε και το στοιχείο βέβαια πάντως, το κωμικό όλο αυτό, με ένα έτσι απίστευτο τουρκο-οθωμανικό κίτς. Οι Τούρκοι ήδη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τα τέλη της, έχουν μια μεγάλη παράδοση στο κίτς. Άρτο και θεάματα. Και επειδή με τον Άρτο έχει πρόβλημα ο Ερντογάν αυτή την περίοδο, επιμένει στα θεάματα. Να πούμε τώρα στους ακροατές μας ότι αυτός ο εορτασμός είναι κάτι καινούριο που έχει να κάνει με την πολιτεία Ερντογάν. Δεν υπήρχε παλαιότερα στην Κεμαλική Τουρκία. Οι Κεμαλιστές οι ίδιοι είχαν πάρει μεγάλες αποστάσεις από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία θεωρούσαν παρρικμασμένη. Άλλωστε εναντίον της κινήθηκαν οι ίδιοι και εγκατέστησαν την νέα τουρκική δημοκρατία, έτσι δεν είναι, το 1923. Το ιστορικό τους αφήγημα είχε να κάνει κυρίως με την προοθωμανική τουρκική ιστορία και όχι τόσο με την αυτοκρατορία αυτή καθ' αυτή. Ο Ερντογάν αντέστρεψε την ιστοριογραφία της Τουρκίας προς ίδιον όφελος. Αποκατέστησε την δόξα της αυτοκρατορίας στα τουρκικά βιβλία, στο τουρκικό δημόσιο λόγο, με πάρα πολλές συχνές αναφορές, με δημόσια πλατείες, δρόμοι, κτίρια που ονομάστηκαν και ονομάζονται. Η γέφυρα στην Κωνσταντινούπολη που έχτισε να παίρνει το όνομα Οθωμανών Σουλτάνων, κάτι αδιανόητο για το προηγούμενο καθεστώς. Και βέβαια στα πλαίσια αυτά έχει εντάξει και τον μεγαλειώδη έτσι ακριβό εορτασμό της 29ης Μαΐου, το οποίο το είδαμε χθες με αυτό το έτσι κρεσέντο. Και προς τον κόσμο τον έξω, τον χριστιανικό, ένα μνημείο. Ήταν και ένα μήνυμα προς τη χώρα μας, κύριε Κερίδη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα μήνυμα δηλαδή, προς το εξωτερικό συνολικό. Ό,τι κάνει το κάνει για εσωτερική κατανάλωση ή το κάνει για να προκαλέσει κιόλας? Διότι είναι πολλά τα μέτωπα. Ακούσαμε χθες. Και τα δύο. Στο συγκεκριμένο. Και θέλω να το τονίσω αυτό και να το υπογραμμίσω, ότι στρέφεται και εναντίον του εσωτερικού μετώπου, εναντίον των κεμαλιστών βασικά. Αυτά είναι εορτασμοί που συσπυρώνουν ένα λαϊκό στοιχείο της Τουρκίας, τον πληγωμένο εγωισμό και την περηφάνεια των Τούρκων που παραμένουν εκτός Ευρώπης, που παραμένουν δακτυλοδεικτούμενοι, που έχουν δυσκολίες να ταξιδέψουν στον κόσμο γιατί χρειάζονται βίζα. Έτσι δεν είναι? Ο μέσος Τούρκος μπορεί να πλούτησε τα τελευταία χρόνια, αλλά οι εκθέσεις εναντίον της Τουρκίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κατάστασης της δημοκρατίας εκεί και τα λοιπά. Ιδρώνει το αυτή του Τούρκου Προέδρου όμως? Τι πράγμα? Ιδρώνει το αυτή του? Ασχολείται, τον απασχολεί? Ο είναι ένας παμπώνυρος πολιτικός επιχειρηματίας, ο οποίος χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να συσπυρώνει δυνάμεις στο εσωτερικό, να χειραγωγεί καταστάσεις στο εσωτερικό και βεβαίως να εκπέμπει και τα μηνύματα αυτά τα προκλητικά και προς το εξωτερικό που μας παίρνουν και εμάς η μπάλα. Απλώς εγώ θέλω να ανοίξω το φακό και να σας πω ότι δεν είναι μόνο για μας. Είναι και άλλες παράμετροι οι οποίες μπαίνουν μέσα στην εξίσωση. Όμως, κύριε Κερίδη, βλέπουμε ότι... Ως προς το χθεσινό αναφέρομαι τώρα, τον εορτασμό και όλα αυτά. Ναι, αλλά το χθεσινό είναι μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας να προκαλέσει ή να επιβιώσει, αν θέλετε. Και βλέπουμε και διαβάζουμε, Ντίνα Μόσχου, κύριε Κερίδη, ότι θέλει να ανακατέψει και την Τράπουλα όσο αφορά τα μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου. Και δεν ξέρω αν θα θυσιάσει και τον γαμπρό του, ο οποίος πλέον έχει γίνει κόκκινο πανί για την Τουρκία. Και για την αντιπολίτευση. Πολλά έχουν ακουστεί εναντίον του, έτσι. Κοιτάξτε, το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία πια είναι κάτι μεταξύ υπηρετικού προσωπικού και, τι να πούμε, θυρωρών του Ερντογάν. Με την επίσημη αλλαγή του συντάγματος σε προεδρικό σύστημα και τη συγκέντρωση υπερπροεδρικό σύστημα, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει τέτοιο προεδρικό σύστημα, όπου ο πρόεδρος έχει και την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία και στην ουσία έχει μια βουλή φάντασμα πια,
και μια δικαστική εξουσία της οποίας η ανεξαρτησία δεν υφίσταται. Λοιπόν, ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει. Ο ίδιος έχει όλο το μαχαίρι και το πεπόνι. Οποιαδήποτε έτσι ανασχηματισμός και τα λοιπά, το κάνει γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να ανανεώσει το πολιτικό του έτσι πρεστής, η οικονομία βρίσκεται σε μεγάλη καθίζηση, δεν είναι στα καλά του τώρα ο Ερντογάν, και πάντοτε υπάρχει, να θυμόμαστε, η προοπτική ότι πρέπει να προετοιμάσει τη διάδοχη κατάσταση. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται σήμερα στην Τουρκία. Τα επόμενα 2-3-4 χρόνια θα είναι τα χρόνια όπου θα πρέπει να αναδειχθεί ο επόμενος ηγέτης κληρονόμους Ερντογάν. Πάντως είναι απολύτως, κύριε Κερίδη, απολύτως προσωποκεντρικό το σύστημα. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βρει κάποιον να τον αντικαταστήσει. Έχει την αποδοχή. Ό,τι και να λέμε, έχει κατορθώσει και έχει μαζί του τον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Στην Τουρκία το πολιτικό σκηνικό είναι ενσοβαρές. Από τη μια υπάρχουν οι κεμαλιστές, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στην αντιπολίτευση εδώ και 20 χρόνια, να ανανεωθούν και να δείξουν ένα νέο πρόσωπο και να ξεφύγουν από τα στεγανά του 25-30% του εκλογικού σώματος. Αυτούς που είχαν πάντοτε παραδοσιακά, τους ονομαζόμενους λευκούς Τούρκους των αστικών κέντρων, τους πιο μορφωμένους, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από αυτούς, να αγκαλιάσουν τις λαϊκές πλατιές, λαϊκές μάζες που λένε εδώ και οι αριστεροί της Ανατολίας, ειδικά της επαρχίας της Ανατολίας. Από την άλλη υπάρχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι έχουν το δικό τους 10-15% και δεν μπορούν να συνεργαστούν με τους κεμαλιστές για τους γνωστούς λόγους που έχουν να κάνουν με τον εθνικισμό των κεμαλιστών. Άρα η αντιπολίτευση παραμένει διασπασμένη, και όσο παραμένει διασπασμένη και χωρίς αξιόπιστο έτσι πρόσωπο, ο Ιμάμογλου λίγο κινείται το τελευταίο διάστημα, αλλά ακόμα έχει δρόμο. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Ναι, έτσι. Το υπόλοιπο μεγάλο κομμάτι της Τουρκίας, 50%, 55%, παραμένει γύρω πέριξ του Ερντογάν. Ιδίως στο βαθμό που ο ίδιος έχει αποφασίσει να συμμαχίσει τελείως συνειδητά και εργαλειακά με τον ακραίο τουρκικό σχημό. Εντάξει, μαγνητίζει και τα χαμηλά στρώματα, που είναι οι πολλοί. Βέβαια. Μα και όλα αυτά για τα χαμηλά στρώματα. Μα εκεί ποντάρει νομίζω, σχέσεις. Γιατί η δύναμή του αυτή είναι, έτσι. Ναι, μην ξεχνάμε τις επιτυχίες του Ερντογάν. Τις ουσιαστικές επιτυχίες εννοώ. Ο Ερντογάν βασίστηκε στο οικονομικό θαύμα της Τουρκίας στις δεκαετίες του 2000. Ο μέσος Τούρκος πλούτησε. Πλούτησε τόσο όσο ποτέ στο παρελθόν. Χτίστηκαν σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, αεροδρόμια. Όποιος έχει ταξιδέψει στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνει τη μεγάλη διαφορά. Η Τουρκία δεν έχει σχέση με την Τουρκία του 2000, δεν έχει σχέση καθόλου με την Τουρκία του 1980. Και ποντάρει πολύ τουρισμό, κύριε Κερίδη, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διότι έχει κάνει υποδομές που μαγνητίζουν και τον τουρίστα, δηλαδή έλκουν τον τουρίστα. Κοιτάξτε, η Τουρκία, είπαμε, έχει περίπου... Αναδεικνύει μια ιστορία που πιθανόν να μην της ανήκει. Όμως το αναδεικνύει. Καπηλεύεται στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι δικά της. Όμως τα αναδεικνύει. Και αυτά προσελκύουν και τον τουρίστα. Και από εκεί ξέρει ότι θα βγάλει χρήματα. Θα γίνει πιο αρεστή, και αν θέλετε, και στον πολύ κόσμο ο οποίος θα επισκεφτεί. Δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει στην πολιτική του. Ναι, και με ποιο τρόπο κάνει πολιτική ο Ερντογάν. Τον ενδιαφέρει για να είμαστε ολοκληρωμένοι. Για να είμαστε ολοκληρωμένοι στην ανάλυση μας, να πούμε τούτο. Εγώ θυμάμαι την Τουρκία στα τέλη της δεκαετίας του 70 να έχει επιδημίες χολέρας. Θυμάμαι ακόμα τα νέα στις ειδήσεις, στην τότε η ΕΝΕΔ. Θυμάμαι τον τουρκικό στρατό να μην έχει πετρέλαιο να βάλει τότε στην πετρελαϊκή κρίση. Αυτή η Τουρκία δεν υπάρχει πια. Η Τουρκία έκανε μεγάλα βήματα και πέρα από τον τουρισμό έχει αποκτήσει μια αξιοζήλευτη βιομηχανική υποδομή, τέτοια που δεν έχει καμιά άλλη χώρα στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία έχει αυτοκινητοβιομηχανία, είναι η πέμπτη παραγωγός αυτοκινήτων στην Ευρώπη σήμερα. Έχει κυριαρχεί στα λευκά είδη, κυριαρχεί στις κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια και στις εξαγωγές αυτών στην Ευρώπη. Καμία άλλη χώρα, ούτε η Ιταλία, όσο η Τουρκία. Έχει εξαγωγές που πλησιάζουν τα 200 δις. Έχει αποκτήσει μεγάλη υποδομή σε αυτόν τον πλούτο, ο οποίος δεν περιορίστηκε στην Κωνσταντινούπολη όπως το παρελθόν, αλλά ανέδειξε νέα κέντρα στο εσωτερικό της Ανατολίας, όπως είναι το Εσκισιχύρ, όπως είναι το Γκαζιάντεπ,
όπως όποιος ταξιδεύει, τα ξέρει, τα βλέπει, έχει βασίσει τη δημοφιλία του. Βεβαίως αυτή βρίσκεται σε κάμψη σήμερα, διότι υπάρχει κρίση οικονομική, διολίσθηση της τουρκικής λίρας και πάρα πολύ κακή ανορθόδοξη χειρισμή από τον ίδιο, με όλα αυτά τα τρελά που μας λέει ότι η άνοδος των επιτοκίων φέρνει πληθωρισμό, ότι η γη είναι επίπεδη και όχι στρόγγυλη δηλαδή, και άλλα κουφά ενάντια στην εξαρτησία της τουρκικής κεντρικής τράπεζας και όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι που κάνει στο εσωτερικό, που διώχνει τους σοβαρούς επιχειρηματίες και τους επενδυτές. Έχει επικρατήσει και μια τεράστια διαφθορά συνδεδεμένη με την ίδια την οικογένεια Ερντογάν, διότι εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια. Έτσι. Έχει τον τρόπο όμως να τυφλώνει τον κόσμο γύρω του. Σε μεγάλο βαθμό, όσο η αντιπολίτευση παραμένει αναξιόπιστη και βεβαρημένη με τις αμαρτίες του αμαρτωλού της παρελθόντος, χωρίς να κάνει την επανεκκίνηση την απαραίτητη, με αυτές τις ανυπόληπτες ηγεσίες τύπου Κιλιντζίρογλου, ο Ερντογάν θα παραμένει ισχυρός. Όχι τόσο κυρίαρχος όσο ήταν πριν από 3-4-5 χρόνια, αλλά οπωσδήποτε ο πόλος, εξάλλου αυτό που έχει καταφέρει το να είναι 18 χρόνια στην εξουσία, είναι κάτι μοναδικό για τη μεταπολεμική ιστορία. Πιστεύετε ότι θα κάνει το επόμενο βήμα, το οποίο θα φέρει σε δύσκολη θέση τη χώρα μας και θα πρέπει εμείς να απαντήσουμε? Γιατί προς το παρόν κρατάμε μια στάση έτσι ισορροπιών, θα έλεγα. Κρατάμε τη σωστή στάση, κρατάμε τη στάση της ετοιμότητας και αποφασιστικότητας, αλλά και της ψυχραιμίας και πάνω απ' όλα της ομοψυχίας στο εσωτερικό μέτωπο. Η Ελλάδα κάνει όλες τις κινήσεις, χτίζει τις συμμαχίες που πρέπει, είναι σε μια διαπραγμάτευση τώρα με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση από κοινού της ΑΟΣ που θα ακυρώνει αντιπράγμαση το τουρκολιβικό. Είναι μεγάλη η ανησυχία για αυτά τα βήματα. Αναφέρεστε προφανώς στις απειλές για εξορίξεις νοτίως της Κρήτης. Ακριβώς, τον Ιούνιο έχει πει. Έχει πει. Είναι μέσα στα σενάρια, αλλά βεβαίως όλα τα σενάρια είναι δυναμικά. Το τι θα κάνει η Τουρκία εξαρτάται και από το τι θα κάνουμε εμείς. Εμείς στέλνουμε το μήνυμα της αποφασιστικής αποτροπής, όπως το κάναμε στον Εύρο, το Φεβρουάριο, έτσι θα επιμείνουμε και τώρα. Και, από την και ελπίζω να μην προκαλέσει η Τουρκία την περαιτέρω κλιμάκωση. Για να μην ξεχάσουμε και το ζήτημα του Εύρου, δεχτήκατε αιτιάσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης ότι έκανε δύο διαβήματα η ελληνική πλευρά για τον Εύρο. Δεν μπορεί να μην συνέβη τίποτα. Και ζητούν αναλυτική ενημέρωση. Τι ακριβώς έγινε τελικά? Υπήρξε η αναλυτική ενημέρωση, παρουσία των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στο ανώτατο επίπεδο. Και εγώ δεν θα σας μιλήσω για το τι είπαν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης, οι δύο υπουργοί, αρμόδιοι, ο κ. Δένδιας και ο κ. Παναγιωτόπουλος. Θα μείνω στους υπηρεσιακούς παράγοντες που, εν πάση περιπτώσει, όπως ο κ. Φλόρος, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ήταν επιλογή και του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά συνέπεια, δεν είναι μια κομματική επιλογή, να το πούμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και εκφράζει υπηρεσιακά το στράτευμα. Και η ενημέρωση που έδωσε είναι ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση. Υπήρξε μια κινητικότητα που είχε να κάνει με τις ανησυχίες των Τούρκων για το φράχτη και γενικά τις αντιδράσεις των Τούρκων για το φράχτη. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι καλό είναι να μην ανακαλύπτουμε από μόνοι μας κάθε φορά εθνικές υποχωρήσεις και ίμια, να μην παρασυρώμαστε από τον οποιοδήποτε πατριδοκάπηλο, που είναι πολλοί, ξέρετε, στη χώρα μας και οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι της Άγκυρας. Έχουμε και στο κοινοβούλιο εμπόρους των εθνικών ευαισθησιών. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και δεν πρέπει η αντιπολίτευση, ειδικά η αξιωματική, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, να εγκλωβίζεται σε τέτοιου τύπου λογικές. Και πάνω απ' όλα, για να πω και αυτό, θα πρέπει και η αξιωματική αντιπολίτευση επιτέλους να καθίσει με σοβαρότητα. Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί να κάνει. Να κάνει ένα συνέδριο, να πάρει ο κύριος Τσίπρας τους βουλευτές του σε ένα θέρετρο, να αποκλειστούν εκεί 2-3 μέρες, να καθίσουν, να βρουν και να αποκτήσουν μια γραμμή. Δεν μπορεί εγώ αυτή την εβδομάδα να είμαι στα κανάλια με διάφορους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας, ο κύριος Βίτσας, να μου λέει ότι είναι ενάντια στο φράκτη. Ο κύριος Κατρούγκαλος, ο αρμόδιος εκπρόσωπος, να μην ξέρει τι μου λέει. Πότε έτσι, πότε αμφίσιμα. Ο κύριος Βούτσης, ο πρώην πρόεδρος, να λέει ότι είμαι υπέρ και στο τέλος να μην υπάρχει θέση σε ένα μείζον θέμα. Υπάρχει τεράστια περιδίνηση και τεράστια σύγχυση στην αξιωματική, ανεπίτρεπτη θα σας έλεγα. Ανεπίτρεπτη για δεύτερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα του 3% να έχει την πολυτέλεια να λέει ό,τι να είναι, σήμερα το πρωί έτσι, αύριο αλλιώς. Πρέπει να αποκτήσει θέση και κάνω έκκληση πραγματικά στην αξιωματική αντιπολίτευση για τη σοβαρότητα του πολιτικού μας συστήματος συνολικά.
και του μηνύματος που εκπέμπουμε προς την Τουρκία και προς το εξωτερικό. Πιστεύετε το καλοκαίρι αυτό θα είναι ένα περίεργο καλοκαίρι για τη χώρα μας? Κοιτάξτε, ήδη είναι ένα περίεργο καλοκαίρι με όλα αυτά που βλέπουμε στον τουρισμό και γενικά με τον αντιλαμβάνεστε κορονοϊό. Ότι αναφέρομαι σε ένα θερμό, πιθανό θερμό επεισόδιο το οποίο θα προκαλέσει η Τουρκία. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μεγάλη εμπειρία και μεγάλη προϊστορία με τους Τούρκους σε κλιμακώσεις, αποκλιμακώσεις, εντάσεις. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο ότι έχει εγκατασταθεί πια ένας ψυχρός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών με ευθύνη της Τουρκίας. Είναι προφανές ότι οι Τούρκοι αντιδρούν σε μια σειρά και από δικές μας κινήσεις, το να τους αφαιρέσουμε το χαρτί του εκβιασμού στο προσφυγικό, την εργαλειοποίηση την οποία είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια με τα οποία ο Ερντογάν έπαιρνε χρήματα από τους Ευρωπαίους, έπαιρνε πολιτική κάλυψη από τους Ευρωπαίους, μπορούσαν και εκβίαζε τους Ευρωπαίους να κάνουν τα στραβά μάτια στις δικές του καταχρήσεις, τόσο στο εσωτερικό σε βάρος των πολιτικών του αντιπάλων, όσο και στο εξωτερικό με όλους τους τοιχοδιοκτισμούς του. Είναι μια μεγάλη νίκη της Ελλάδας και μια μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν και δεν έχει προσεχθεί αρκούντος. Ο Ερντογάν έχει τεράστιο εκνευρισμό γι' αυτό. Για τον Ερντογάν, ο Ερντογάν είχε φτάσει στο σημείο να ανεβοκατεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο στην Ευρώπη. Να ανατρέπει πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη με το προσφυγικό. Το προσφυγικό ανατείναξε την Ευρώπη πολιτικά το 2015-2016. Και μόλις τον έκανε συνομιλητή της Μέρκελ στο ανώτατο δυνατό επίπεδο του να τον αφαιρέσει αυτό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουν επιτέλους στην Κουμουνδούρου. Είναι μια γεωστρατηγική ανατροπή για τον Ερντογάν. Αυτό είναι το νόημα του φράκτη και του εκμηδενισμού των ροών στο Αιγαίο με την περιπολία 100 πλοίων του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού και της Frontex, ώστε να μην μπορεί να εργαλειοποιεί και να εκβιάζει. Βεβαίως πρέπει να δούμε το πρόβλημα το προσφυγικό στην Τουρκία, που υπάρχουν 4 εκατομμύρια οι οποίοι παίνονται σήμερα εξαιτίας και του κορονοϊού. Είναι οι πιο ευάλωτοι μέσα στην Τουρκία και πρέπει η Ευρώπη να ενισκύψει και εμείς να βοηθήσουμε, αλλά όχι υπό το κράτος του εκβιασμού. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ χρήσιμα μας είπατε και μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.